Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου. Σήμερα ήρθα εδώ στο γήπεδο της Αλαβούτα στο Περιστέρι για να μιλήσουμε για τον αθλητικό όμιλο Περιστερίου, τον ιστορικό όμιλο, ο οποίος είναι στο δεύτερο όμιλο της Α κατηγορίας και μέχρι στιγμής είναι αίτητος. Έχει 4 νίκες και 2 ισοπαλίες. Ισοβαθμεί στην πρώτη θέση με το Χολαργό με 14 βαθμούς. Μαζί μας για να συζητήσουμε για τη φετινή πορεία της ομάδας και για τον στόχο του ΑΟ Περιστερίου στο καινούριο πρωτάθλημα έχουμε τον προπονητή της ομάδας, τον Αλβέρτο Παπαδάκη. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πολύ για που ήρθατε εδώ κοντά μας. Coach, εμείς κάποια λόγια όσον αφορά για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και για την ομάδα μας που είναι ο Όμιλος Περιστερίου. Συγχαρητήρια για τη μέχρι στιγμής σας πορεία. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Είστε αίτητοι, 4 νίκες, 2 ισοπαλίες. Πραγματικά ναι, είναι έτσι όπως τα λέτε ακριβώς. Από εκεί και πέρα δεν είναι αυτός ο σκοπός στον όμιλο αυτό το πράγμα. Έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια από πέρσι. Η ομάδα έχει δείξει να ανταποκρίνεται πλήρως σε αυτά που ζητάμε. Αρχίζει και μεγαλώνει σαν όνομα πλέον το Περιστέρι, από την άποψη ότι τα τελευταία 2 χρόνια πριν έρθω εγώ εδώ γινόταν μια προσπάθεια η ομάδα να παίζει με τα δικά της παιδιά και ταυτόχρονα να μην είναι τόσο καλά η βαθμολογική της θέση. Αυτή τη στιγμή συνδυάζουμε καλό ποδόσφαιρο και αποτελέσματα για την ομάδα. Τελευταίο σας, την προηγούμενη αγωνιστική κερδίσατε το Βίρονα εκτός έδρας με 2-0. Ναι, μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα παιχνίδι πολύ απαιτητικό από εμάς, από την έπεψη ότι είχαμε να διαχειριστούμε 3 παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα την προηγούμενη. Είχαμε και μεσοβδόμαδα το κύπελλο με τον Άγιο Ιερόθεο. Από εκεί και πέρα προερχόμασταν από ένα διπλό στο παλαιό Φάληρο που είχαμε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα και θέλαμε να συνεχίσουμε με το ίδιο αποτέλεσμα και με μια καλή εμφάνιση. Πιστεύω ότι αυτό έγινε ειδικά στο πρώτο ημίχρονο απέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος έπαιξε στρωτό ποδόσφαιρο, καθαρό ποδόσφαιρο και τιμάει το γεγονός αυτό, την ομάδα αυτή και πιστεύω ότι δίνει μεγάλη αξία στους 3 πόντους που πήραμε το Σάββατο. Ακολουθεί τώρα το coach στο παιχνίδι με το Χαλάνδρι εντός έδρας. Ακολουθεί το παιχνίδι με το Χαλάνδρι, κάθε παιχνίδι το κοιτάμε ξεχωριστά. Νομίζω ότι έχουμε το momentum αυτή τη στιγμή της καλής ψυχολογίας. Πρέπει να το συντηρήσουμε. Όλα τα παιδιά ξέρουν και γνωρίζουν ότι οι προϋποθέσεις για κάθε παιχνίδι είναι μέσα από την δουλειά που κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Νομίζω ότι ανταποκρίνονται πάρα πολύ στο πρόγραμμα που έχουμε εκπονήσει με τον συνεργάτη μου τον κύριο Παλίδη και νομίζω ότι θα έχουμε και ακόμα συνέχεια καλύτερα αποτελέσματα. Αγωνιστικά προβλήματα υπάρχουν, coach? Αυτή τη δεδομένη στιγμή που συζητάμε, όχι, δεν έχω κάποια αγωνιστικά προβλήματα. Όλοι είναι υπέκτες στη διάθεσή μου. Η άποψή σου για τον όμιλο στον οποίο μετέχετε. Περίμενες κάποιες ομάδες να μην έχουν τόσο καλή πορεία και έχουν? Και ποιες ομάδες θεωρείς ότι θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο? Στις 6 πρώτες αγωνιστικές, μια εικόνα. Ναι, η εικόνα που έχουμε, θα ήθελα να μιλήσω λίγο διαφορετικά, ότι είναι η πρώτη χρονιά ίσως που στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και στην Α κατηγορία γίνεται με 3 ομίλους. Θα είναι δύσκολο το πρωτάθλημα, όποιες και ομάδες και αν βρίσκονται, είτε στο δικό μας όμιλο είτε και στους άλλους ομίλους που βρίσκονται. Ναι, ο δικός μας όμιλος αποτελείται από ομάδες που πιστεύω ότι είμαστε ισοδύναμες, οι περισσότερες ομάδες. Από εκεί πέρα σίγουρα υπάρχουν και οι εκπλήξεις κάθε χρόνο να παρουσιάζεται μια ομάδα καλύτερη από ό,τι την περιμένεις. Θα είναι αμφίρροπο το πρωτάθλημα και νομίζω ότι δεν έχει κανένας τη θέση διεκδικήσει ότι θα μείνει 100% για του χρόνου για την Α κατηγορία. Ποιες ομάδες πιστεύεις σε coach μέχρι στιγμής ότι θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο? Δεν σας κρύβω ότι θεωρώ ότι ο περισσότερος κόσμος, το δικό μας τον όμιλο φυσικά, νομίζω ότι και η Αγία Παρασκευή και ο Χολαργός και τα Σούρμενα παρότι που δεν ξεκίνησαν καλά, ο Ηλυσιακός, ο οποίος προέρχεται μια ομάδα από τη Γάμα Εθνική, θεωρώ ότι αυτές οι ομάδες αργά ή γρήγορα θα βρουν τον ρυθμό τους και θα μπορέσουν να είναι ανταγωνιστικοί για το θέμα του πρωταθλήματος. Από εκεί και πέρα βρισκόμαστε και εμείς στις πρώτες θέσεις. Θα πω εδώ ότι δεν είναι αυτός ο σκοπός του ομίλου το πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα εμείς χαιρόμαστε να παίζουμε κάθε Κυριακή. Νομίζω ότι αυτές οι 4 ομάδες, χωρίς να αδικώ κάποιες άλλες, πιστεύω ότι έχουν τον πρώτο λόγο για το θέμα του πρωταθλήματος. Και με την εμπειρία που έχεις, Αλβέρτο, τόσα χρόνια στο χώρο, την άποψή σου γενικά για το πρωτάθλημα? Γενικά το πρωτάθλημα, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια κτλ. Φέτος έχει γίνει μια αναβάθμιση από ό,τι είδατε και εσείς το καλοκαίρι. Υπάρχουν 3 όμιλοι των 14.
Νομίζω ότι γίνεται σπουδαία δουλειά όσον αφορά την κατηγορία στην ΕΠΣ Αθηνών. Πάντοτε ήταν δυνατά τα πρωταθλήματα και ίσως είναι και με τη μορφή που έχει αυτή τη στιγμή πολύ πιο δυνατότερο το πρωτάθλημα, πιο αμφίροπο. Η εξέλιξη των παιχνιδιών κάθε Κυριακή αποφέρει και διάφορες εκπλήξεις όσον αφορά το τι γίνεται. Από κάθε όμιλο πέφτουν 4 ομάδες σίγουρα, οπότε αυτό αποκτά από μόνο του ένα ενδιαφέρον περισσότερο. Υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των ομάδων και θεωρώ ότι είναι και ιστορικές ομάδες πλέον στην Α κατηγορία που θα βοηθήσουν και θα δώσουν περισσότερη έγκλη στο πρωτάθλημα. Το επίπεδο της διαιτησίας, coach? Νομίζω ότι το επίπεδο της διαιτησίας είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Θεωρώ ότι οι Αθηναίοι διαιτητές, επειδή παίζουν και δύσκολα παιχνίδια κάθε Κυριακή στους δικούς μας ομίλους εδώ και στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας, θεωρώ ότι έχουν τον πρώτο λόγο. Υπάρχει εξάσκηση μεγάλη προς αυτούς και νομίζω ότι έχουν και την κατεύθυνση και τη βούληση να προχωρήσουν. Τώρα δεν είναι και ο δικός μου ο λόγος αυτός που είναι και βαρύνης όσον αφορά τη διαιτησία, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν παιδιά ελπιδοφόρα που μπορούν να αξιοποιήσουν και να κάνουν και το όνειρό τους πραγματικότητα, γιατί και εκείνοι μέσα από τη διαδικασία των παιχνιδιών θα μπορέσουν να εξελιχθούν και οι νεαρότεροι διαιτητές να μπορέσουν να βρεθούν πιο ψηλά. Αυτό είναι και ο σκοπός τους. Συνεργασία σου με τη διοίκηση? Η συνεργασία μου με τη διοίκηση είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Θεωρώ ότι έχουμε τους ίδιους στόχους και τους ίδιους προβληματισμούς, αν θέλετε, από τη στιγμή που έχω έρθει στην ομάδα. Ο σκοπός της ομάδος είναι να μπορέσουμε να αναδείξουμε παιδιά τα οποία βρίσκονται στην Ακαδημία μας και είναι πολλά χρόνια εδώ. Αυτό είναι και το, αν θέλετε, και το όμορφο όσον αφορά το ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, γιατί πλέον και οικονομικά και οι δυνατότητες λόγω της εποχής και των συμβάν το οποίο έχουμε μπροστά μας στην πανδημία έχουν δημιουργήσει προβλήματα όσον αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία των ομάδων και πιστεύω ότι οι ακαδημίες είναι αυτές οι οποίες θα μπορέσουν να δώσουν φως για το μέλλον και του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, αλλά και επιτέλους να βγάλουμε και αρκετά Έλληνες ποδοσφαιριστές ελπιδοφόρους για το μέλλον. Υπάρχουν ταλέντα στον όμιλο, Αλβέρτο? Υπάρχουν αρκετά ταλέντα, θα έλεγα, στον όμιλο και όχι μόνο υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν, γιατί υπάρχει μια πολύ καλή δομή και δουλειά, λειτουργία προς τα κάτω. Υπάρχει η σύμπνοια όσον αφορά τους στόχους και το θέμα της λειτουργίας της ομάδος. Από εκεί πέρα νομίζω ότι καλύτερα είναι αυτά να τα ρωτήσετε στο συνεργάτη μου τον κύριο Παλίδη, ο οποίος έχει την γενική μέρημνα όσον αφορά τις ακαδημίες και θα μπορεί να σας αναπτύξει πολύ ελεύθερα το πλάνο το οποίο έχουμε βγάλει. Ωραία. Και πάλι με την πολύχρονη σου εμπειρία, Αλβέρτο, είναι κάτι που σε ενοχλεί στο πρωτάθλημα και μπορεί η διοργανώτρια αρχή να το διορθώσει? Κάτι που σε, κοιτάξτε, τα σε στεναχωρεί, προβλήματα, κάτι? Ναι, δεν μπορώ να πω ότι από τη θέση που βρίσκομαι εγώ θα μπορούσα να πω ότι κάτι μου στενοχωρεί. Σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε ότι όλα είναι στην τέλεια μορφή τους. Αυτό εξυπακούεται και νομίζω ότι δεν είναι μόνο δική μου η άποψη. Είναι, πιστεύω όμως ότι οι σκέψεις, οι προβληματισμοί, ο τρόπος λειτουργίας, το πώς γίνονται τα πρωταθλήματα, το επίπεδο των διαιτητών, το επίπεδο των προπονητών, το επίπεδο των παιχτών που θέλουμε να βγάλουμε, πιστεύω ότι γίνεται ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ καλό, ίσως το καλύτερο στην Ελλάδα θα έλεγα εγώ. Από εκεί και πέρα θα υπάρχουν σίγουρα προβληματισμοί όσον αφορά κάποια πράγματα, όσον αφορά το γήπεδο, τη γήπεδο ή οτιδήποτε άλλο, αλλά νομίζω ότι πλέον έχουν εξελιχθεί και αυτοί οι χώροι των γηπέδων και μπορούν οι ομάδες να ανταπεξέλθουν στο πρωτάθλημα και στην οργάνωσή τους. Αυτό είναι το βασικότερο. Θεωρώ ότι ο κύριος Δημητρίου κάνει μεγάλη προσπάθεια όσον αφορά το πρωτάθλημα και βγαίνουν ανταγωνιστικές ομάδες που μπορούν να κατευθούν και στη ΓΑΜΑ Εθνική αργότερα, γιατί υπάρχει το μεράκι του ερασιτεχνισμού που αυτό είναι και το κυριότερο, το κυριότερος παράγοντας κάποιος για να ασχοληθεί με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Ωραία. Τι υπόσχεται ο Αλβέρτος Παπαδάκης στους φιλάθλους του ομίλου? Τι να περιμένουν στη συνέχεια του πρωταθλήματος από την ομάδα? Είστε μέχρι στιγμής στην πρώτη θέση. Ναι. Είστε αίτητοι. Σίγουρα. Εντάξει, δεν μπορούμε να υποσχεθούμε πολλά πράγματα στους φιλάθλους ή ακόμα, αν θέλετε, και στη διοίκηση της ομάδας, γιατί οι προσδοκίες μας δεν ήταν αυτές τις οποίες βρισκόμαστε εδώ. Ναι, προσδοκούμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Εγώ θα τους έλεγα να έχουν υπομονή, να μην μάλλον ενθουσιάζονται με το θέμα ότι η ομάδα μπορεί να βρίσκεται στην πρώτη θέση βαθμολογίας. Το να φτάσει στην κορυφή ίσως και να είναι λίγο πιο εύκολο σε σχέση με το να διατηρηθεί στην κορυφή. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι τα παιδιά πλέον έχουν μπει σε έναν άλλο δρόμο
εδώ και 2 χρόνια σκεπτόμενοι το ποδόσφαιρο και το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο στην ομάδα μας εδώ που είναι ο Όμιλος με διαφορετικό τρόπο, ανταποκρίνονται πλήρως και πραγματικά μαζί με τους συνεργάτες μου και ειδικά με τον κύριο Παλίδη που έχουμε βρεθεί εδώ στον Όμιλο, που δεν το ήξερα το παιδί, έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά και η ομάδα ανταποκρίνεται πλήρως ανταγωνιστική στο πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι θα είμαστε μια από την ανταγωνιστική ομάδα. Αυτό θα περιμένουμε, μια τίμια προσπάθεια μέσα στο γήπεδο και από εκεί και πέρα, αν ο Όμιλος μπορέσει να κατορθώσει στο τέλος της χρονιάς να βρίσκεται στην πρώτη θέση, γιατί όχι, θα το χαρούμε με την καρδιά μας που λέμε, από εκεί και πέρα θα είναι στόχος των παιδιών. Αποτελείται από νεαρά παιδιά, αυτό έχει αυξομοιώσεις, αλλά από εκεί και πέρα εμείς προσπαθούμε να κρατάμε και στις χαρές και στις λύπες μια ισορροπία, να μπορεί η ομάδα να έχει μια συνέχεια. Συγχαρητήρια, ευχαριστούμε πολύ. Υγεία, να διεξαχθεί ομαλά το πρωτάθλημα, να μην έχουμε διακοπή. Αυτό είναι το βασικότερο και το ευχόμαστε όλοι αυτοί που ασχολούμαστε με το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως να έχουμε υγεία και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αναδεικνύετε το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο μέσα από τη δουλειά που κάνετε αυτή τη στιγμή που έρχεστε σε εμάς και ίσως θα πάτε και σε κάποιες άλλες ομάδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.